Δικαστικών διαταγμάτων γονική μέρημνα μετατρέπονται δεκάδε παιδιά. Κενά στι διαδικασίε, αλληλοεπίρρυψη ευθυνών και πλιστάκι καθυστερήσει στα γρανάζια τη δικαιοσύνη αφήνουν εκτεθειμένη την πολιτεία αλλά και στο μέσο γονικών διαφωνιών ανήλικα παιδιά. Έρευνα του ΣΥΓΜΑ καταδεικνύει τα κενά, καθώ και την ανυπαρξία θεσμοθετημένου φορέα που να επιβλέπει και να καταγγέλει παραβιάσει διαταγμάτων. Ω αποτέλεσμα, μεγάλο αριθμό παιδιών στερούνται τη επικοινωνία με τον ένα γονέα, ακόμη και για χρόνια. Το ρεπορτάζ έχει ο Κυριακός 56. Η γραφειοκρατία στα δικαστήρια και τα κενά στι κρατικέ διαδικασίε αναγκάζουν παιδιά χωρισμένων γονιών να στερούνται τον έναν από του δύο. Το παιδί που στερείται την επικοινωνία με τον άλλο γονιό, μπορεί να καταντήσει να μην τον αναγνωρίσει αν τον δίνει στον δρόμο. Η έρευνα του ΣΥΓΜΑ έγινε με αφορμή παράπονα γονέων που δεν γνώριζαν πού να αποταθούν για να καταγγείλουν τον πρώην ή την πρώην σύντροφό του για παρακοή διατάγματο γονική μέρημνα. Τα παράπονα σκορπίζονται σε διάφορου φορεί, είτε στι υπηρεσίε κοινωνική ευημερία, είτε στην αστυνομία, είτε στο γραφείο τη Επιτρόπου Προστασία των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Υπάρχουν αρκετέ περιπτώσει που καταλήγουν στα δικαστήρια, αλλά υπάρχουν. Πάμπολε περιπτώσει τι οποίε κάνουν αναφορά στο γραφείο μου και από την λίγη πείρα που έχω, έχω συναντήσει πολλά παράπονα παρακογή διαταγμάτων γονικής μέρημνα. Διαπιστώνεται πω δεν υπάρχει θεσμοθετημένος φορέα που να επιβλέπει και να καταγγέλει τι παραβιάσεις των διαταγμάτων με αποτέλεσμα το βαρύδι να πέφτει αποκλειστικά στον παραπονούμενο γονέα. Είναι... Ο ίδιος ο γονέας που πρέπει να λάβει τα μέτρα του σε αυτή την περίπτωση είτε να καταχωρήσει αίτηση στο δικαστήριο για παρακοή του διατάγματος οπότε η υπόθεση παίρνει την πορεία στο δικαστήριο. Είτε ε, με καταγγελία στην αστυνομία. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την Επίτροπο Προστασία των Δικαιωμάτων του Παιδιού, παρατηρούνται και καθυστερήσει στην εκδίκαση περιπτώσεων παρακοή διαταγμάτων γονική μέρημνα, λόγω του όγκου τέτοιων υποθέσεων που έχει συσσωρευτεί στα δικαστήρια. Η Επίτροπο εισηγείται νομοθετική ρύθμιση ώστε να διορίζεται από το δικαστήριο κοινωνικό λειτουργό, <Συθύντα> ο οποίο να επιβλέπει την εφαρμογή των διαταγμάτων και να καταγγέλει εκείνο το δικαστήριο και όχι ο παραπονούμενο γονέα τυχόν παραβιάσει. Οι καθυστερήσει στην εκδίκαση περιπτώσεων παρακοή διαταγμάτων είναι μεγάλε, τόσο στα ποινικά όσο και στα οικογενειακά δικαστήρια, δηλώνει η αστυνομία. Κάποιε από αυτέ τι περιπτώσει που είναι επίμονες, χρόνιες και φτάνουν στο σημείο πραγματικά και κυριολεκτικά να αποξενώνεται ένα παιδί από τον έναν εκ των δύο γονέων του μέσα από αυτήν την χρονοτριβή. Μακροχρόνιες δικαστικές διαδικασίες θυματοποιούν τα παιδιά δηλώνουν οι υπηρεσίε κοινωνική ευημερία. Η παρακοή διατάγματο μπορεί να αποτελεί ποινικό αδίκημα και γι' αυτό αποτελεί αρμοδιότητα πρωτίστω τη αστυνομία. Παρ' όλα αυτά, επειδή η παρακοή είχε συνέπειε στα εμπλεκόμενα παιδιά, οι υπηρεσίε κοινωνική ευημερία, όταν ενημερώνονται για παρακοή διατάγματο γονική μέρημνα, έχουν συνεργασία με όλα τα μέρη που παρέχουν συμβουλευτική καθοδήγηση, ώστε να μειωθούν οι εντάσει μεταξύ του, να διαχειριστούν καλύτερα γενικά τα θέματα που αφορούν τα παιδιά του και να διασφαλιστεί πρωταρχικά το συμφέρον των παιδιών. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορεί παραπέμπουν στην υποεξέλιξη συζήτηση στη Βουλή για νέε τροποποιήσει του νόμου, οι οποίε στοχεύουν μεταξύ άλλων και στην επίλυση του προβλήματο τη μη εφαρμογή των διαταγμάτων γονική μερίμνα. Η συζήτηση πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο, καθώς η θυματοποίηση αθώων παιδιών συνεχίζεται και επιδεινώνεται καθημερινά. Αυτά τα ζητήματα που περνάνε.